Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και συνδεόμαστε ξανά με τον Κώστα Τάτσι να δούμε πώς εξελίσσεται η φωτιά αυτή τη στιγμή. Μένεται η πυρκαγιά Μαρία στο χωριό Λαμπύριο που βρισκόμαστε. Βλέπετε ότι ένα από τα παραθαλάσσια καταστήματα της περιοχής έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Δυστυχώς δεν κατόρθωσαν οι πυροσβέστες να περιορίσουν την πυρκαγιά και όπως βλέπετε έχει καταστραφεί ολοσχερός. Είναι τιτάνια η προσπάθεια που κάνουν οι πυροσβέστες αλλά και οι εθελοντές προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά. Αλλά ο δυνατός άνεμος που πνέει από πολύ νωρίς το μεσημέρι δεν είναι σύμμαχος αυτής της προσπάθειας. Πρέπει να σου πω ότι παραμένει ο αποκλεισμός και η εκένωση των χωριών Καμάρε, Ζήρια, Λαμπύρη και Λόγκο. Έχουν μεταφερθεί όλοι οι κάτοικοι με ασφάλεια προς το Αίγιο, ενώ κλειστή είναι ακόμη η νέα Εθνική Οδός Αθηνών Πατρών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς οι φλόγες είναι ουσιαστικά δίπλα από την Εθνική Οδό και λόγω του καπνού είναι πολύ επικίνδυνο το να ανοίξει η Εθνική Οδός και να μπορέσουν να περάσουν οι οδηγοί. Εδώ που βρισκόμαστε στην παλαιά Εθνική Οδό, βλέπετε ότι έχει διακοπεί και εδώ η κυκλοφορία. Προσπαθούν μόνο τα οχήματα της πυροσβεστικής, υδροφόρες αλλά και άντρες της αστυνομίας να συνδράμουν έτσι ώστε να περιοριστεί η πυρκαγιά. Γίνονται συνεχείς ρήψεις από τα ενέργεια μέσα της πυροσβεστικής που ολοένα και αυξάνονται και θα ρίχνουν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας σε προσπάθεια ώστε να περιοριστεί η πυρκαγιά. Κώστα, έγινε νωρίτερα επιχείρηση για να απομακρυνθούν λουόμενοι από παραλίες εκεί στην περιοχή. Απομακρύθηκαν, Μαρία, 23 λουόμενοι από τις παραλίες Πεύκα και Μπούκα εδώ στην περιοχή με σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο Αίγιο, ενώ 78 διαμένοντες και λουόμενοι στην περιοχή Long Beach μεταφέρθηκαν και εκείνοι με σκάφος του λιμενικού με ασφάλεια στο Αίγιο. Δεν κινδύνευσε κανένας, απλά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αλλά και του πυκνού μαύρου καπνού κρίθηκε σκόπιμο οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που δεν είχαν μεταφορικό μέσο να μεταφερθούν προς το Αίγιο για μεγαλύτερη ασφάλεια. Απομακρύνθηκαν προληπτικά, που προσπαθούν. Ναι, προσπαθούν τώρα, βλέπετε εδώ οι πυροσβέστες να σβήσουν την πυρκαγιά από το κατάστημα εδώ στο χωριό Λαμπύρη, το οποίο έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Είναι πολλά τα σπίτια, τόσο στο Λαμπύρη, όσο στη Ζήρια, όσο στις Καμάρες και στην Άνεο Ζήρια που έχουν υποστεί άλλα ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ σε κάποια υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές. Πάντως είναι πολύ δύσκολες και οι συνθήκες του ρεπορτάζ. Βλέπουμε ή βρίσκεστε μέσα στην καρδιά της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή και καταγράφετε λεπτό προς λεπτό κάθε εξέλιξη. Κώστα, καλή δύναμη. Θα σε αναζητήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου εφόσον χρειαστεί να έχουμε εικόνα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Γιώργο Ντίνο. Είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλίας. Κύριε Ντίνο, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Μας έλεγε ο Κώστας Τάτσης ότι υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια τα οποία έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Έχετε εικόνα εσείς για τις ζημιές? Βεβαίως, αλήθεια, γιατί είμαι από την αρχή της πυρκαγιάς εδώ. Δυστυχώς έχουμε πολλά σπίτια που έχουν και ολοκληρωτική καταστροφή αλλά και μερική καταστροφή. Καταστρέφηκαν μεγάλες τεράστιες περιουσίες. Εδώ είναι ένα μεγάλο χωριό, η Ζήρια, από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά, αλλά και το χωριό των Καμαρών και, και η παραλία του Λαμπυρίου και της Αγωνιάς, που υπέστησαν τρομερές καταστροφές. Πόσα περίπου δηλαδή έχουν καταστραφεί? Από τις πρώτες ενδείξεις και πληροφορίες είναι πάνω από 20 σπίτια, αλλά μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα. Δεν μπορώ να έχω εκτίμηση αυτή τη στιγμή, γιατί η φωτιά συνεχώς αναζωπηρώνεται εντός των οικιστικών ιστών των χωριών, γιατί έχει περάσει μεν, αλλά είναι χωριά κατάφυτα, είναι πολύ πράσινα χωριά, με μεγάλη βλάστηση, έχουν πολύ πεύκο γύρω των οικισμών και αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην κατάσβεσή της. Έχει περιοριστεί καθόλου το μέτωπο? Κοιτάξτε, η φωτιά δυστυχώς, θέλω να το πω, έφυγε από μία, αναζωπηρώθηκε μία προηγούμενη πυρκαγιά της προηγούμενης εβδομάδας, η οποία δυστυχώς αναζωπηρώθηκε και ένα πολύ μικρό μέτωπο, το οποίο θα μπορούσαμε να το προλάβουμε αν υπήρχε καλύτερη κινητοποίηση. Δυστυχώς αυτό το μέτωπο κατάστρεψε μια ολόκληρη περιοχή. Άρα είναι αναζωπήρωση, λέτε, από προηγούμενη πυρκαγιά? Όχι, γιατί υπήρξαν και καταγγελίες για εμπρισμό. Όχι, μισό λεπτό, γιατί θέλω να λέμε τα πράγματα όπως είναι, γιατί εγώ τα έζησα. Με το πρώτο καπνό έτρεξα εκεί που υπήρξε η αναζωπήρωση. Ήταν ακριβώς στο σημείο της προηγούμενης πυρκαγιάς της προηγούμενης εβδομάδας.
Αυτή λοιπόν η μικρή πυρκαγιά της εκεί, του σημείου εκείνου, σε πολύ γρήγορο χρόνο, και μάλλον αρχίσανε και τα αέρια πυροσβεστικά μέσα να έρθουν, και αυτό προκάλεσε αυτή την τεράστια καταστροφή στην περιοχή Τζίρια, Καμαρών και Λαμπυρίου και όλη αυτή. Και δυστυχώς τώρα η πυρκαγιά οδεύει στο δυτικό μέτωπο προς Πάτρα, που είναι μεγάλο μέτωπο και έχει μεγάλο πευκόφυτο δάσος, το οποίο δύσκολα σταματά στη φωτιά, και οδεύει και προς την παραλία. Νομίζω στην παραλία πιθανόν να ελεγχθεί. Άρα είναι δύσκολο, λέτε, να ελεγχθεί τις επόμενες ώρες με βάση την εικόνα που μας περιγράφετε. Η ίδια πυρκαγιά το 1995 στην ίδια περιοχή κατέκαιγε 10 μέρες. Καταλαβαίνετε τι περιοχή μιλάμε. Ο άνεμος βέβαια τώρα, τότε ήταν ανατολικός, τώρα είναι δυτικός άνεμος, αλλά και πάλι είναι τόση πυκνή η βλάστηση, η οποία είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει. Δε οι αιστείες μέσα στους οικισμούς δεν σταματάνε, να συμπληρώνονται συνεχώς. Όλο το βράδυ λοιπόν υπάρχει ένας πόλεμος πραγματικά των κατοίκων και των μέσων, προκειμένου να περιοριστούν αυτές οι αιστείες. Καλή δύναμη να σας ευχηθούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ευχόμαστε να τεθεί υπό έλεγχο άμεσα η πυρκαγιά.